μια αξιοπρεπή συζήτηση και διαβούλευση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε πάντοτε προβλήματα. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε μια προσέγγιση. Μια προσέγγιση ιδίως διότι η κυβέρνησή μας έκανε πολύ ουσιαστικές προσπάθειες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Το σημερινό Eurogroup κατάλαβε και απεδέχθη τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία συζητήσαμε ήταν ιδιαίτερα θετική. Ήτανε πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είπανε ότι δεν βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία είχαν διαρρεύσει προς τον τύπο ύστερα από το Eurogroup στήριγα. Οπότε υπάρχει ένα αίτημα να υπάρχει μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει στο να ολοκληρωθεί και να περατωθεί η κρίση της Ελλάδας των τελευταίων 5 ή 6 ετών. Προσεγγίζουμε αυτό το σκόπο όλο και περισσότερο. Οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούν να βρούνε αυτήν τη λύση και μέσα σε ένα πολύ καλό πνεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα δεν ξέρω, ίσως θα ήθελα να τα προσθέσω αυτά και ελληνικά. Που είστε εδώ. Τους περασμένους μήνες η κυβέρνησή μας πασχίζει, διαπραγματεύεται, εργάζεται νυχθημερών για να πετύχει μια συμφωνία λυτρωτική, για να βρει στο πλαίσιο του Eurogroup τον κοινό τόπο μεταξύ του προηγούμενου μνημονιακού προγράμματος και του μεταρρυθμιστικού μεταμνημονιακού προγράμματος, το οποίο ενέκρινε ο ελληνικός λαός την 25η Ιανουαρίου. Προφανώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα ήταν εύκολη.